Ομόθυμα όλα τα δημοκρατικά κόμματα να καταδικάζουν αυτή την επίθεση χωρίς αστερίσκους, χωρίς παρενθέσεις, χωρίς ναι μεν αλλά. Και το γεγονός ότι λίγο βρήκατε δίπλα. Βρήκα αστερίσκους σε αυτό που είπε η κυρία Καλακώστα. Λίγο δίπλα βρήκα αστερίσκους στην ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ και στις τοποθέσεις του Πρωθυπουργού, ο οποίος άφησε υπονοούμενα για προβοκάτσια, τα οποία δεν καταλαβαίνουμε ποιοι είναι οι προβοκάτορες. Ποιος είναι ο στόχος. Ποιος είναι ο στόχος. Ποιος είναι ο στόχος. Αυτοί που κάνουν το γεγονός. Λοιπόν, το γεγονός ότι λίγο δίπλα στα Εξάρχεια υπάρχει ένα άνδρο και το γνωρίζουν όλοι στην πολιτική ηγεσία. Το οποίο καθημερινά, σχεδόν καθημερινά, δημιουργεί επιθέσεις σε τρόλια που καίγονται, σε αυτοκίνητα πολιτών τα οποία καίγονται, σε σπίτια τα οποία μπαίνουν μέσα άνθρωποι, κάνουν αυτά που κάνουν. Είδαμε την ηλικιωμένη κυρία η οποία δέχτηκε μία εσχρή επίθεση. Όλα αυτά τα οποία, όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν σε απίστευτη ένταση, σε μία ένταση που δεν έχουμε ξανά τα τελευταία χρόνια, είναι θέματα τα οποία η πολιτική ηγεσία πρέπει να δει πολύ πιο σοβαρά. Δεν γίνεται σε ένα κέντρο πόλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης να λειτουργεί μία άτυπη ή τυπική τρομοκρατία και το πολιτικό σύστημα να λέει ναι, ας τα ξεχωρίσουμε, να τα δούμε. Ναι. Κάποιοι είναι παιδιά, κάποιοι είναι τρομοκράτες. Θα ήθελα πάρα πολύ να κάνω μία ερώτηση. Θέλω να σας ρωτήσω εγώ κάτι, για να μην, επειδή πήραμε διάφορα μηνύματα, για να μην μείνει καμία σκιά σε αυτό που είπατε. Όταν λέτε όλοι οι τρομοκράτες δεν είναι ίδιοι, τι εννοείτε? Δεν είπα όλοι οι τρομοκράτες, κάνετε λάθος. Είπα πολλές φορές, μιλάμε για τα Εξάρχεια και μιλάμε για τον αναρχικό κόσμο κλπ. Εννοείται ότι δεν είναι όλα τρομοκρατία. Δεν είναι αυτό όλα τρομοκρατία, ακριβώς. Ναι. Εγώ θέλω να κάνω το εξής. Για να μην μένουν σκιές. Πολύ καλά. Να ρωτήσετε, ναι. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Υπάρχει, λέει ο κύριος Κυρανάκης, ένα άνδρο σε αυτή την περιοχή. Γιατί ειλικρινά, επί τόσα χρόνια που κυβερνούσε η Νέα Δημοκρατία, δεν το διέλυσε αυτό το άνδρο? Ναι, αλλά τώρα κυβερνάτε εσείς, κυρία Καρακώστα. Συγγνώμη. Ερώτηση κάνω. Τώρα κυβερνάτε εσείς όμως. Εμείς θα το εξιχνιάσουμε όπως τα εξιχνιάζουμε. Εσείς όμως 60 χρόνια δεν το έχετε ξεχνιάσει. 60 χρόνια κιόλας. Συγγνώμη. 60 χρόνια. Αυτό δεν αποτελεί άλλο. Εγώ είμαι 30 χρόνια και δεν ξέρω αυτό το πράγμα που λέτε και 40 χρόνια συνέχεια. Εγώ δεν θέλω να με διακόψετε όπως δεν σας διακόψω. Ναι, αλλά τώρα κυβερνάτε εσείς, κυρία Καρακώστα. Το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Κυβερνάτε εσείς. Το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, κύριε Καρακώστα. Δεν φαίνεται να το ξέρετε. Και πολύ καλά το ξέρουμε και την ευθύνη μας. Λοιπόν, θα σας πω το εξής. Εχθές λοιπόν έχω να σας πω επίσης ότι στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ πραγματικά, και δεν το καταλαβαίνω κι εγώ γιατί, έχουν γίνει τουλάχιστον 60 επιθέσεις τα προηγούμενα χρόνια. Ναι. Με τους ίδιους τρόπους. Mm-hmm. Επίσης αναφερθήκατε στη γιαγιά που χτυπήθηκε. Mm-hmm. Θεωρείτε ότι αυτός που χτύπησε τη γιαγιά είναι ο ίδιος με αυτόν που χτύπησε στο ΠΑΣΟΚ? Δηλαδή, σε οποιοδήποτε άλλο κόμμα. Όχι, δεν είναι. Άρα ίδιο. Λοιπόν εντελώς άλλα κίνητρα. Εντελώς... Ναι. Πρέπει λοιπόν, γιατί ξεκινήσαμε πια κουβέντα. Αν αυτό είναι προβοκατόρικο και να αλλάξουμε κουβέντα. Αυτός λοιπόν που χτύπησε τη γιαγιά δεν ήταν προβοκάτορας. Αυτός όμως που χτύπησε το γραφείο του ΠΑΣΟΚ είναι προβοκάτορας. Έχουν κοινό παρανομαστεί όμως, κυρία Καρακώστα. Έχουν κοινό παρανομαστεί την ανομία την οποία ανέχεστε, κυρία Καρακώστα. Κύριε Κυρανάκη. Θα ξέρατε να κάνουμε λίγο διάλογο. Δεν θα ήθελα. Γιατί πώς δεν θέλετε να κάνουμε διάλογο? Πώς θέλετε να κάνουμε διάλογο? Τελειώνουμε το θέμα της ανομίας. Εμείς το συνεχίσουμε αυτό. Λοιπόν, πάμε από το θέμα της ανομίας τώρα στο θέμα των Paradise Papers. Βλέπετε εμπλοκή της συζύγου του κυρίου Μητσοτάκη εκεί? Μιλώ αν βλέπετε εμπλοκή. Εγώ δεν μπορώ να ξέρω αν υπάρχει εμπλοκή ή όχι. Δεν είμαι αυτός που ερευνά το τι έχει γίνει, δεν έχει γίνει, αν έχουν γίνει νόμιμα, αν έχουν γίνει μη νόμιμα και όλα αυτά. Όμως υπάρχουν κάποιοι νόμοι τους οποίους πρέπει να σεβόμαστε. Δηλαδή η πολιτική, ας πούμε, και τα πρόσωπα, τα συγγενικά πρώτου βαθμού δεν οφείλουν να είναι σε εταιρείες αυτού του τύπου. Ακόμη και αν είναι νόμιμα εκεί. Ναι, δεν υπάρχει νόμος στην Ελλάδα που το λέει έτσι αυτό. Οπωσδήποτε λειτουργήσαμε, ζούμε σε ένα καπιταλιστικό σύστημα. Ο καθένας μπορεί να έχει κάνει τα χρήματά του με τη δουλειά του. Πρέπει όμως να μην αποφεύγει να φορολογηθεί στη χώρα που τα δημιούργησε, όποιος και αν είναι αυτός, να τα δηλώνει και να φορολογείται. Και βεβαίως να τα έχει η μαγιά του με χαρά του. Αλλά ό,τι δεν εμπίπτει σε αυτό το πλαίσιο, θεωρώ ότι δημιουργεί ερωτηματικά στον κόσμο. Να απαντήσετε σε αυτό. Φαντάζομαι, κυρία Καρακώστα, αυτά τα οποία λέτε ως κατηγορίες. Δεν κατηγόρησα κανέναν. Τα απευθύνετε σε κάποιον έτσι αορίστος, γιατί αυτά που είπατε δεν έχει κάνει, κυρία Καρακώστα. Δεν κατηγόρησα κανέναν, όχι, δεν κατηγόρησα κανέναν. Άρα τα λέτε έτσι αόριστα, χωρίς να αναφέρετε πρόσωπο. Λέω λοιπόν ότι στην Ελλάδα υπάρχει ένας νόμος που λέει όποιος ασχολείται με την πολιτική θα πρέπει να μην είναι μέλος offshore εταιρείας κλπ. Άρα εδώ υπάρχει ένα θέμα αν πράγματι μάλιστα έτσι είναι. Κύριε Γραμπόσκη, βέβαια δεν είναι πραγματικά. Τα πραγματικά είναι περιστατικά λοιπόν. Τα πραγματικά αυτό, περιστατικά κοιτάξτε, λοιπόν. Αυτό δεν θα το βρω να τα εξετάσουμε εγώ. Σε δεν θα το βρω εγώ.
θα το βρουν σταδιακά. Ωραία. Αυτοί που αναφέρουν. Απαντήσει από τον κύριο Κυρανάκη να πάμε και στα υπόλοιπα τη επικαιρότητα. Κοιτάξτε, είναι προφανές τι συμβαίνει εδώ. Ναι. Είναι προφανές ότι ο Αλέξης Τσίπρας, μην μπορώντας να χτυπήσει τον πολιτικό του αντίπαλο, επιλέγει για δεύτερη φορά σε λίγους μήνες να χτυπήσει τη γυναίκα του πολιτικού του αντιπάλου. Και μάλιστα επειδή δεν έχει ο ίδιος το θάρρος. Δεν έχει ο ίδιος το θάρρος να το κάνει ο ίδιος προσωπικά. Το πει δηλαδή, αν έχει πρόβλημα με κάτι συγκεκριμένο με την σύζυγο του κ. Μητσοτάκη, να το πει ο ίδιος. Τον ακούσαμε λίγο πριν στη Βουλή, δεν είπε ούτε λέξη. Δεν έχει το θάρρος να το κάνει. Και τι κάνει, βάζει διαπλεκόμενα συμφέροντα να το κάνουν, να κάνουν τη βρώμικη δουλειά, γιατί ο ίδιος δεν έχει το θάρρος. Ποιον εννοείται, κύριε Κυριακή? Ήθελα... Κάλεσε τους δημοσιογράφους. Εννοώ τα μέσα ενημέρωσης, τα οποία προσπαθούν για λόγους εντυπωσιασμού να ανακοινήσουν μια ιστορία την οποία ήδη ξέρουμε. Εννοείται την εφημερίδα Έθνος. Εννοώ την Θέλω εφημερίδα να, είμαι, Έθνος. Να είμαστε σε αυτήν. Ναι, βεβαίως. Γιατί νομίζω, η εφημερίδα Έθνος απλώς δημοσίευσε όμως τα αποτελέσματα των Paradise Papers. Είναι μια γνωστή ιστορία αυτή, κύριε Κούτρα. Την είδαμε και λίγους μήνες πριν από την εφημερίδα Ντοκουμέντο του κυρίου Βαξεβάνη, του συνεργάτη του κυρίου Τσίπρα. Λοιπόν, οι λόγοι για τους οποίους το Μέγαρο Μαξίμου επιλέγει να οργανώσει, να ενορχιστρώσει και να εκτελέσει αυτή την προσωπική επίθεση στη γυναίκα του πολιτικού αντιπάλου του κυρίου Τσίπρα, εμένα, σαν πολίτης, με προβληματίζουν πάρα πολύ. Γιατί θα ήθελα, κύριε Κούτρα, τον ίδιο ζήλο που δίνει το Μέγαρο Μαξίμου στο να οργανώνει όλες αυτές τις προσωπικές επιθέσεις συνεχώς και να πετάει λάσπη χωρίς να έχει συγκεκριμένα όλα στοιχεία. Όλο αυτό, δηλαδή, λέτε ότι είναι ενορχιστρωμένο το Μέγαρο Μαξίμου. Και χωρίς να έχει, φυσικά, και χωρίς να είναι συγκεκριμένη κατηγορία. Ακούσαμε και την κυρία Καρακώστα να λέει, γενικά, δεν ξέρω, θα δούμε, η δικαιοσύνη. Εννοείται. Δεν έχουν το θάρρος να πούνε με ονοματεπώνυμο, με συγκεκριμένη κατηγορία, ποια είναι η παράνομη πράξη. Θα ήθελα λοιπόν τον ίδιο ζήλο να τον δείχνουν και στο να λύνουν πραγματικά προβλήματα των πολιτών. Μάλιστα. Και θα πρέπει ο κύριος Τσίπρας, αντί να το παίζει ρομπέν των φτωχών στην Ελλάδα και διεθνώς, να δώσει και εξηγήσεις και απαντήσεις, κυρία Καρακώστα, στον ελληνικό λαό και ειδικά στους φτωχούς Έλληνες, στους φτωχούς συμπολίτες μας, για ποιο λόγο υπουργοί του και μεγαλοστελέχοι του ΣΥΡΙΖΑ έχουν χρήματά τους στο εξωτερικό. Για ποιο λόγο ο κ. Τσακαλώτος, υπουργός οικονομικών, έχει τα χρήματά τους στην BlackRock. Για ποιο λόγο ο κ. Σταθάκης έχει χρήματα στο εξωτερικό. Για ποιο λόγο ο κ. Παπαδημούλης έχει 1 εκατομμύριο σε λογαριασμό στο εξωτερικό. Για ποιο λόγο ο κ. Παπαδημητρίου έχει 3 εκατομμύρια ευρώ. 3 εκατομμύρια ευρώ στο εξωτερικό. Άρα λοιπόν, όταν υπάρχουν τέτοια θέματα, τα οποία είναι πολλά λεφτά. Μιλάμε για πολλά λεφτά, κυρία Καρακώστα και κύριε Τζούνο. Άρα, για πολλά λεφτά τα οποία αφορούν και μια άλλη υπόθεση που έσκασε σήμερα, τα 66 εκατομμύρια ευρώ της συναλλαγής του κυρίου Καμένου και του Υπουργείου Άμυνας μετά από παράνομη και παράτυπη ενέργεια με έναν μεσάζοντα ο οποίος δεν είναι εξουσιοδοτημένος από τη Σαουδική Αραβία για μια πάρα πολύ ύποπτη συναλλαγή, αυτά είναι τα θέματα τα οποία αφορούν. Η αλήθεια είναι ότι ο κύριος Κυρανάκης έβαλε αυτά τα θέματα με ονοματεπώνυμο όμως, έτσι. Γιατί η κυρία Καμπόσκη ούτε έκλεψε χρήματα, ούτε έβγαλε παρανόμως χρήματα στο εξωτερικό, ούτε ζημίωσε το κράτος, ούτε έκανε τίποτα παράνομο. Άρα να μας εξηγήσουν ποια είναι η μορφή. Να απαντήσει, κυρία Καρακώστα, γιατί είπατε πολλά, κύριε Κυρανάκη. Όπως καταλάβατε, ο κύριος Κυρανάκης πέταξε λάσπη σε όλο τον κόσμο χωρίς κανένα στοιχείο. Είπε, γιατί όπως ξέρουμε στον γκεμπελισμό. Στον γκεμπελισμό. Στον γκεμπελισμό. Ναι, γενικώς λειτουργεί το να λέμε και μετά να ερχόμαστε να λέμε στο Twitter μας το εντάξει, κάναμε λάθος, ας πούμε. Και αυτό λυπάμαι, κύριε Κυρανάκη. Δεν μιλάω για εσάς, μιλάω γενικώς. Όχι, επειδή αναφερθήκατε σε μένα και γκεμπελισμό. Μιλάω γενικώς. Τι ακριβώς είπα που είναι λάθος? Μιλάω γενικώς. Όχι γενικώς. Πείτε λοιπόν, μου από αυτά που σας είπα λοιπόν, εγώ, τι είναι λάθος. Πάντως, επειδή ο Γκέμπελς ήταν λοιπόν συνεργάτης του Χίτλερ, νομίζω ότι να αποφεύγουμε τέτοιες εκφράσεις. Λοιπόν, να σας πω. Από αυτά που σας είπα εγώ, κύριε Καρακώστα, τι είναι λάθος. Δεν αποδείξατε. Είπατε γενικώ στοιχεία. Κατά δήλωσή του, 4 υπουργοί και μεγαλοστελέχοι του ΣΥΡΙΖΑ έχουν εκατομμύρια ευρώ στο εξωτερικό. Λοιπόν, έχετε κάτι να πείτε γι' αυτό? Έχω να σας πω λοιπόν ότι ο κύριος Παπαδημητρίου ζούσε μέχρι να γίνει υπουργός στην Αμερική. Άρα τα χρήματά του θα τα είχε εκεί και όχι στην Ελλάδα. Γιατί δεν τα φέρνει στην Ελλάδα? Εκεί δούλευε. Γιατί δεν τα φέρνει στην Ελλάδα? Δούλευε. Αφήστε το. Στην Ελλάδα. Αφήστε το αυτό. Είναι νόμιμα, όχι, είναι φορολογημένα. Δεν το αφήνω, είναι κύριε νόμιμα. Καρακώστα. Γιατί δεν τα φέρνει στην Ελλάδα υπουργός και ελληνικής κυβέρνησης? Κύριε Κυρανάκη, δεν θα πείτε στον καθένα που νόμιμα έχει τα χρήματά του τι θα τα κάνει. Όπως δεν είπα και εγώ σε εσάς προηγούμενα, όποιος νόμιμα έχει χρήματα στο εξωτερικό, γιατί δεν τα φέρνει στην Ελλάδα. Τώρα πάει, εγώ μιλάω, κυρία Καρακώστα, η κουβέντα πάει παλιά όμως αυτό. Δεν έχουν φορολογηθεί, ναι,
που τα έχουν πάρει από την Ελλάδα και τα έχουν πάει έξω και αναφερθήκατε καλώς ή κακώς. Άρα το νόμιμο είναι και ηθικό, κυρία Καρακώστα. Ορίστε. Είναι το νόμιμο είναι και ηθικό. Όποιος... Είναι παλιά η κουβέντα συγγνώμη, αυτή. Συγγνώμη. Mm-hmm. Όποιος έχει την. Πολύ σαστά το είπατε ότι δεν μπορεί ένας που ασχολείται με την πολιτική να φοροαποφεύγει. Κανένας δεν πρέπει να φοροαποφεύγει. Γιατί έχουμε λιώσει εδώ να πληρώνουμε φόρους. Αλλά το ηθικό νομίζω ότι είναι αν ένας πολιτικός έχει τα λεφτά του στο εξωτερικό να τα φέρει μέσα. Αυτό είναι το ηθικό. Να σας απαντήσω. Νομίζω εγώ δηλαδή. Όταν τα έχει δημιουργήσει όλα αυτά. Όπου και να τα έχει δημιουργήσει. Αλλιώς σας πάει να κάνει τον πολιτικό στο εξωτερικό. Μην αναφέρεστε σε αυτό, διότι την άλλη φορά θα σας έρθω έτοιμη με όσους. Και με όλοι... όσους της Νέας Δημοκρατίας. Όλοι, και τι με ενδιαφέρει εμένα. Όλοι, και του ΠΑΣΟ και της Νέας Δημοκρατίας και του Ποταμιού, όποιοι έχουν τα λεφτά έξω τα φέρνουν μέσα. Όλων αυτών βεβαίως. Που τα φτιάξαν στην Ελλάδα και τα πήγαν στο εξωτερικό. Ακόμα χειρότερο να τα φέρουν μέσα. Όχι αυτούς που δουλεύανε στο εξωτερικό και έχουν τα χρήματα. Και να τους αναγκάσετε να φορολογηθούν και να φέρουν και τα χρήματα μέσα. Από εμάς το ακούτε πρώτα. Πρώτα εμείς θα το στηρίξουμε αυτό. Συγγνώμη, εσείς διαφωνείτε. Έχετε τα λεφτά σας μέσα, δεν τα έχετε. Εγώ τα έχω μέσα. Μάλιστα. Εσείς συμφωνώ. Τα λεφτά στα δικά σας γιατί δεν τα έχετε μέσα. Υπάρχουν. Γιατί όταν ασχολείστε με την πολιτική. Δούλεψα 30 χρόνια στο εξωτερικό. Μάλιστα, αλλά ασχολείστε. Δούλεψα 30 χρόνια στο εξωτερικό. Εγώ μιλάω για να μην υπάρχει παρεξήγηση. Παρακαλώ, κύριε Κυρανάκη, θα πει τώρα. Δεν το ξέρω το θέμα. Πετάξτε μια κουβέντα. 66 εκατομμύρια έχει πάει στην εισαγγελία το θέμα, το γνωρίζετε. Μόνο σας τα λέω. Το θέμα σκάνδαλο. Την επιστροφή, παιδιά, παρακαλώ. Θα βγουν ό,τι βγει από την εισαγγελία. Θα δούμε. Γιατί έχει πάει στην εισαγγελία το γνωρίζετε. Έχετε πει τόσα πολλά που δεν έχει βγει τίποτα. Μα αληθινό. Έχετε κάνει τόσα πολλά, τίποτε κύριε Καρακώστα. Τίποτε αληθινό. Έχετε κάνει τόσα από πολλά. Από όσα λέτε δεν έχει έχετε βγει τίποτα. Κάνει τόσα πολλά. Δεν τα προλαβαίνουμε τα σκάνδαλά σας. Δεν τα προλαβαίνουμε, κύριε Καρακώστα. Πάντως εχθές έχει πάει στην εισαγγελία το θέμα. Το σκάνδαλο Καμένου έχει πάει στην εισαγγελία, το γνωρίζετε. Ξέρετε, εγώ δεν είμαι η δασκάλα σας να μου επαναλάβει, να σας βάλω τιμωρία, να μου λέτε 10 φορές την ίδια φράση. Λοιπόν, να πάμε λίγο στα υπόλοιπα. Κάνω μια ερώτηση. Γιατί να την είπατε 10 φορές. Δεν το γνωρίζετε. Μην μιλάμε όλοι μαζί, δεν έχει κανένα νόημα. Ο κύριος Μητσοτάκης πήρε συγχαρητήρια από τον κύριο Παρασκευόπουλο, ο οποίος του είπε ότι έχει δίκιο ο κύριος Μητσοτάκης και θέλω κι εγώ σαν πρώην υπουργός να αποσυρθεί ο νόμος. Διαφωνείτε σε αυτό? Νομίζω ότι αυτό δεν έχει ξαναγίνει, κύριε Τζούνο. Δεν έχουμε ξαναδεί υπουργό ο οποίος νομοθέτησε το ίδιο και, έχει φτιάξει ένα νόμο ο οποίος απελευθέρωσε χιλιάδες κρατουμένους οι οποίοι μπήκαν μέσα για κακουργήματα και κόστισε σε ανθρώπινες ζωές, κυρία Καρακώστα. Αυτό που λέτε, κύριε Γιαννάκη. Τι είναι αυτό που λέω? Κύριε Γιαννάκη μου, εκτίθεστε. Θέλετε να σας πω τα παραδείγματα? Πέστε μου από τους 2.500 που βγήκαν από το νόμο του κυρίου Παρασκευόπουλου. Πέστε μου, αυτοί οι 2.500 πόσοι επανήλθαν στην παρανομία, πέστε. Κυρία Καρακώστα, δηλαδή δώστε μου ένα λεπτό. Αυτός που χρώσταγε χρήματα και ήταν στη φυλακή, αυτός που το παιδί το πρεζόνι που ήταν στη φυλακή, έπρεπε να μείνει στη φυλακή και να πληρώνουμε πρόστιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την ασφυξία. Αυτός που σκότωσε έπρεπε να μείνει στη φυλακή. Δεν κατάλαβα. Αυτός που σκότωσε έπρεπε να μείνει στη φυλακή. Όσοι σκότωσαν μείναν στη φυλακή. Ο αρχηγός αντιπολίτευσης. Μείναν στη φυλακή. Δεν έχει μείνει, κυρία Καρακώστα. Σας είπε την Παρασκευή στη Βουλή. Και θέλω να σας διευκρινίσω τότε. Κυρία Καρακώστα, επειδή με ρωτήσατε κάτι. Την Παρασκευή ο αρχηγός αντιπολίτευσης, κ. Μητσοτάκης, σας είπε πολύ συγκεκριμένα 5 παραδείγματα με πολύ βαριά κακουργήματα, μεταξύ των οποίων και δολοφονίες, από ανθρώπους οι οποίοι έχουν απελευθερωθεί με τον νόμο Παρασκευόπουλου. Όχι. Μην τον υπερασπίζεστε, όχι, λοιπόν, γιατί ο ίδιος ο κύριος Παρασκευόπουλος, ναι, ο ίδιος ο κύριος Παρασκευόπουλος. Ένα παράδειγμα έχετε μόνο. Όλοι οι άλλοι. Ο κύριος Παρασκευόπουλος είπε ο ίδιος ότι ο κύριος Μητσοτάκης έχει δίκιο. Δεν έχει ξαναγίνει. Μην τον υπερασπίζεστε άλλο, γιατί ο ίδιος το έχει παραδεχθεί. Είπε ότι ο νόμος αυτός πρέπει να καταργηθεί. Είπε ότι ήταν λάθος. Και όταν μάλιστα ήρθαν στοιχεία στη δημοσιότητα για περίπου 2.000 κρατουμένους, ο ίδιος είπε ότι δεν αφορά 2.000, ότι αφορά πολύ περισσότερους, μπορεί και 10.000. Υπάρχουν λοιπόν άνθρωποι οι οποίοι κυκλοφορούν ελεύθεροι με δικό σας νόμο, με νόμο του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι είναι ελεύθεροι και επαναλαμβάνουν εγκλήματα και κακουργήματα, τα οποία πάρα πολύ επικίνδυνα. Κύριο Κυριανάκη, παρακαλώ, για το θέμα της Σαουδικής Αραβίας, η Νέα Δημοκρατία ζητάει την αποπομπή του κυρίου Καμένου, όπως διαβάζω τώρα σε κάποια ανακοίνωση? Εδώ και καιρό, κύριε Κούτρα. Αυτό που ζητάμε όμως επίσης, και έχει γίνει ήδη ζητάτε παρέμβαση να αποπέμψει από την Νέα για το συγκεκριμένο θέμα ο κύριος Τσίπρας στον κύριο Καμένο. Βεβαίως, αλλιώς είναι συνενοχή. Αλλιώς για μας σημαίνει συνενοχή. Και έχουμε προβεί ήδη στις απαραίτητες νομικές ενέργειες, έχει πάει στην εισαγγελία το θέμα και ακόμη ένα σκάνδαλο Καμένου, το οποίο έχει οσμεί για πολύ περίεργα και υπό τα πράγματα. Και όλοι νομίζω οι πολίτες, μετά από αυτά που έχουμε δει τον κύριο Καμένο, έχουμε κάθε δικαίωμα
να αναρωτιόμαστε τι υπάρχει πίσω από αυτή την υπόθεση. Δεν πρέπει να περιμένετε πρώτα τη διερεύνηση. Για τα 66 εκατομμύρια τα οποία χρειάζονται άμεσα διερεύνηση. Άρα λοιπόν, έχει πάει στην εισαγγελία το σκάνδαλο Καμένου. Έχει πάει στην εισαγγελία το σκάνδαλο Καμένου και θα περιμένω τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά τη και να την αφήσει ο ΣΥΡΙΖΑ να κάνει τη δουλειά. Όχι, το πολιτικό κομμάτι διάβασα τώρα. Ευτυχώς που η δικαιοσύνη αφήνει ο κ. Κυρανάκης να κάνει η δικαιοσύνη τη δουλειά τη. Όχι, λέω εσείς να την αφήσετε να κάνει τη δουλειά τη. Αφήστε τη, κυρία Κυρανάκη, σας παρακαλώ να απαντήσει, κυρία Καρακώστα. Λοιπόν, έχω λοιπόν να σας πω το εξής. Ο κ. Παρασκευόπουλος ανήκει σε εκείνη την κατηγορία των ανθρώπων, των αριστερών ανθρώπων, όπως είμαι και εγώ, που. Θα πούμε για τον κύριο Μητσοτάκη ότι έχει 10 λάθη. Όταν θα συμφωνήσουμε σε κάτι, θα του πούμε μάλιστα συμφωνούμε. Συγγνώμη που έχω γελάω, λοιπόν αλλά να διευκρινίσω. Ναι. Έχω λοιπόν να διευκρινίσω τι ακριβώς είπε ο κύριος Παρασκευόπουλος. Ναι. Όπως ξέρετε, ετοιμάζεται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης ένας νέος ποινικός κώδικας. Που σημαίνει ότι κάποιες μορφής παρανομίες θα αλλάξουν. Ναι. Θα ελαφρυνθούν. Με βάση λοιπόν την ελάφρυνση αυτών των ποινών του νέου κώδικα, ποινικού κώδικα που φτιάχνουμε, θα λυθεί το πρόβλημα της ισόρευσης στις φυλακές των ποινικών. Όχι των ποινικών, γενικά των φυλακισμένων, έτσι. Μέχρι τότε δεν πρέπει λοιπόν, να διακοπεί ο νόμος, λοιπόν, να ανασταλεί ισχύ τον νόμο. Άρα λοιπόν, σας παρακαλώ πολύ, δεν βγαίνουν όλοι έξω, αλλιώς θα είχαμε κλείσει τις φυλακές. Ο νόμος Παρασκευόπουλου αναφέρεται σε συγκεκριμένες κατηγορίες ανθρώπων. Mm-hmm. Έτσι, και δεν τους βγάζει ο Παρασκευόπουλος έξω. Υπάρχουν δομές και οι επιτροπές οι οποίες εγκρίνουν αν θα βγουν ή δεν θα βγουν έξω. Με μέχρι βάση να γίνει ο νέος ποινικός κώδικας στον οποίο ετοιμάζεται. Μήπως πρέπει να υπάρχει αναστολή του νόμου. Θα ισχύει ο νόμος Παρασκευόπουλου και με το νέο ποινικό κώδικα είναι λογικό ότι θα έχει περατωθεί αυτός. Αυτός ο σκοπός για τον οποίο σαφής, έγινε η αποσυμφόρηση των φυλακών. Και γι' αυτό θα το διορθωθεί. Για να κλείσουμε τώρα, δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω. Γιατί μου άρεσε πολύ η ατάκα που είπατε. Ότι αν ο Μητσοτάκης κάνει κάτι καλό, θα το παραδεχθούμε. Αν κάνει. Έχει κάνει κανένα καλό. Αν κάνει. Προς το παρόν όχι. Τίποτα. Προς το παρόν έχει απολύσει. Προς το παρόν έχει απολύσει. Κύριε Καρακώστα, τώρα παραδεχθήκατε ότι έχει δίκιο. Στον νόμο Παρασκευόπουλου έχει δίκιο. Είπε όχι, δεν το είπατε. Ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι πρέπει να αλλάξει ο νόμος Παρασκευόπουλου. Και είπε ο κύριος Παρασκευόπουλος ότι έχει δίκιο. Λέμε λοιπόν, τώρα πλέον, τώρα, σήμερα, γιατί σήμερα το είπε, δεν το είπε πριν 2 χρόνια που έγινε ο νόμος, σήμερα έχει δίκιο ο κύριος Μητσοτάκης. Έχουμε καταφέρει. Όχι, το είπε και πριν 2 χρόνια. Έχουμε καταφέρει. Το είπε και πριν 2 χρόνια και τότε λέγατε ότι έχει άδικο. Βεβαίως, τότε είχε άδικο. Α, τώρα έχει δίκιο. Βεβαίως, σας το εξηγώ κύριε Κυρανάκη. Αφού έχουν γίνει δολοφονίες. Αφού έχουν γίνει δολοφονίες. Κύριε Κυρανάκη, πρέπει να κοστίσει ανθρώπινες ζωές δηλαδή για να παραδείξει ότι έχει δίκιο. Έχει δίκιο τώρα. Λοιπόν, να το βρείτε. Ο Μητσοτάκης έχει δίκιο. Να σας το πω σιγά σιγά να το βρείτε. Έπρεπε να γίνουν δολοφονίες για να παραδείξει ότι έχει δίκιο. Κύριε Κυρανάκη, ήταν άλλες συνθήκες. Σήμερα είναι άλλες συνθήκες. Ακριβώς. Άρα τώρα έχει δίκιο ο Μητσοτάκης και τότε δεν είχε. Βεβαίως. Και τότε δεν είχε. Έπρεπε να γίνει ο νόμος. Είστε κατανοητή αυτό. Είστε κατανοητή. Ένα τελευταίο να ρωτήσουμε για να τον αγγίξουμε. Ο στόχος του νόμου. Τέσσερα τελευταία έχουμε ρωτήσει. Τι θα ρωτήσουμε για την φορολογία και τη μεσαία τάξη και για την ομολογία. Δεν γίνεται. Τώρα μας είπε ο κύριος Κατρούγκαλος πριν από λίγο, συγγνώμη και στο κοντρόλ για τον χρόνο, πριν από λίγο μας είπε ο κύριος Κατρούγκαλος ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνηση προστατεύει τα 500 και 600 ευρώ. Εύλογο το ερώτημα, αυτοί που παίρνουν 500 και 600 ευρώ για πρώτη φορά θα πληρώσουν φορολογία. Ποιος προστατεύεται, κυρία Καρακώστα? Σας το εξήγησα όμως επίσης πάρα πολύ καλά, γιατί τον άκουσα. Ναι, αυτό μα γι' αυτό και άκουσα. Σας ρωτώ. Γιατί εγώ δεν την κατάλαβα λοιπόν, την εξήγηση. Ότι δεν είναι στη λογική μας σημείωση του αφορολόγητου, όμως έπρεπε αυτή τη στιγμή με την αξιολόγηση και με τους δανειστές, οι οποίοι, ξέρετε πάρα πολύ καλά, έρχονται και ελέγχουν το σύνολο του προϋπολογισμού και των δυνατοτήτων μας, να την κλέψετε. Εμείς τα αποφασίσαμε ή μας το επέβαλαν. Δικιά σου, δεν μας επέβαλαν. Α, να το πείτε και στον κύριο Χουλιαράκη. Βεβαίως. Γιατί ο κύριος Χουλιαράκης είπε πολιτική συνειδητή επιλογή. Ολοκληρώνουμε, κύριε Κυριακάκη, με ένα σχόλιο δικό σας. Βεβαίως, διότι εμείς και η λογική μας, για να σας την εξηγήσω, να την κατανοήσετε καλά. Η λογική η δική μας λέει ότι ναι, αναλάβαμε τον Αύγουστο του 2015 ένα μεγάλο βάρος
ενάντια στις δικές μας απόψεις. Τα γνωστά, ναι, αλλά ναι, τα ξέρουμε, εντάξει. Για τρία χρόνια. Έχετε καταπιεστεί πάρα πολύ, στεναχωριέστε κλπ. Λοιπόν, για τρία χρόνια δεν τελείωσα, κύριε Καρακώστα. Βάλτε μια τελεία, έχουμε μόλις μισό λεπτό. Έχω το Σπυριδάκι εδώ, περιμένει ο άνθρωπος, σας παρακαλώ. Ελάτε, κύριε Καρακώστα. Άρα λοιπόν, εμείς επί τρία χρόνια, και το έχουμε εξηγήσει στον ελληνικό λαό και το έχει αποδειχθεί, θα περάσουμε δύσκολα μπροστά-πίσω μέχρι του χρόνου τον Αύγουστο, για να πετύχουμε να φύγουμε από αυτή την αυστηρή επιτήρηση. Μάλιστα. Και προς αυτή την κατεύθυνση ευτυχώς πάμε κύριε καλά. Κύριε να κλείσουμε. Ευτυχώς πάμε καλά και να το καταφέρουμε. Έλατε, κοιτάξτε, η πραγματικότητα, κύριε Καρακώστα, είναι ότι με δική σας ψήφο και δική σας προσωπική ψήφο και όλης της κοινοβουλευτικής σας ομάδας και τον ΑΝΕΛ έχει ψηφιστεί αφορολόγητο για αυτούς που παίρνουν 500 ευρώ το μήνα. Λοιπόν, εσείς λέτε ότι εκβιαστήκατε, ότι δεν είναι επιλογή σας. Εσείς το ψηφίσατε όμως. Σηκώσατε το χέρι σας ψηλά στη Βουλή. Είπατε ναι, είπατε ναι σε όλα, το ψηφίσατε. Δεν σας είπα κάτι διαφορετικό. Με αποτέλεσμα κυρία Καρακώστα, να έχει δημιουργηθεί μια γενιά. Γιατί το επαναλαμβάνετε. Ελάτε, να έχει δημιουργηθεί μια γενιά. Να έχει δημιουργηθεί μια γενιά, κυρία Καρακώστα, των 360 ευρώ. Είναι δικό σας το δημιούργημα αυτό. Υπάρχουν παιδιά που δουλεύουν 10 και 12 ώρες και παίρνουν 360 ευρώ. Είναι η πλειοψηφία των σχέσεων εργασίας αυτή τη στιγμή στη χώρα. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Ό,τι και να λέτε, η γενιά των 360 ευρώ. Ό,τι λέτε, είναι δικό σας δημιούργημα. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Διαγωνισμός τρέχει στην εκπομπή.